Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να εγκαινιάσουμε τη λειτουργία ενός μοναδικού σκοπευτηρίου, ενός μοναδικού χώρου άθλησης, παρόμοιο με τον οποίο δεν έχει ελληνική σκοποβολή σήμερα. Στα πάνω από 50 χρόνια που ασχολούμαι με τη σκοποβολή, είναι ελάχιστες οι φορές που είχαμε τέτοια ευτυχισμένη, επιτυχημένη γιορτή όπως τη σημερινή. Η Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος σήμερα περνάει δύσκολες μέρες, παρόλο ότι είναι μία από τις παλιότερες ομοσπονδίες σκοποβολής του κόσμου. Θα σας πω μονάχα το εξής, ότι η Διεθνής Ομοσπονδία Σκοποβολής εγκαινιάστηκε, ιδρύθηκε το 1932. Ένα από τα 7 ιδρυτικά μέλη ήταν η ελληνική σκοποβολή, αλλά οι Έλληνες στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896 είχαν οργανώσει αγώνες σκοποβολής. Δηλαδή, σχεδόν 40 χρόνια και παραπάνω πριν γίνει η Ομοσπονδία της Σκοποβολής η Διεθνής, εμείς στην Ελλάδα διοργανώνουμε Ολυμπιακούς Αγώνες Σκοποβολής. Και ενώ είμαστε μια ομοσπονδία η οποία έχει αυτές τις περγαμηνές, βρισκόμαστε σήμερα σε μια κατάσταση να ζούμε με δυσκολία, να επιβιώνουμε με δυσκολία. Γι' αυτό διοργανώσεις σαν τη σημερινή μας δίνουν ιδιαίτερη χαρά και θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή που μου δίνεται να τιμήσω το Σωματείο Ορίων Πυργετού και τον πρόεδρό της για την προσπάθεια που κάνανε με δικά τους μέσα, χωρίς καμία βοήθεια από κανέναν, να φτιάξουν αυτό το στολίδι το οποίο έχουμε σήμερα γύρω μας εδώ. Η Ομοσπονδία μας με πενιχρά μέσα προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί καλύτερο για τη σκοποβολή. Έχουμε αφιερώσει περισσότερο από εμάς όλη μας τη ζωή στη σκοποβολή και ευελπιστούμε στο μέλλον να έχουμε λίγο περισσότερη βοήθεια για να μπορέσουμε να πετύχουμε ακόμα περισσότερα. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο έχουμε ήδη 2 θέσεις εξασφαλίσει για τους σκοπευτές μας. Και μάλιστα σήμερα γιορτάζουμε, γιατί χθες η αθλήτριά μας η Κορακάκη στον τελικό των αθλητών όλου του έτους πήρε τη δεύτερη θέση. Ενώ τη δεύτερη θέση στις γυναίκες, ενώ είναι ακόμα νεάνης. Και ευελπιστούμε να έχουμε και κάποιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίου.